Respect, κυρίες και κύριοι, Bullet Game Lab εδώ και σήμερα είμαστε σε ένα έτσι farmer game. Άντε κλείδωσες χρήστης ώρα, τι γίνεται εκεί? Ναι φίλε, είναι δύσκολη κλειδαριά. Καλησπέρα και από μένα. Και σήμερα παίζουμε ένα παιχνίδι το οποίο όπως είπα πριν είναι farming. Και simulator. Και για εκεί, simulator. Δηλαδή σε όσους αρέσουν τα παιχνίδια farming, σκάβω, θερίζω, σπέρνω κλπ. Κλπ. Με ζώα και διάφορα. Αυτό είναι το παιχνίδι που θέλει. Αρχίζουμε με μια φάρμα. Αρκετά έτσι, pretty decent, με κάποιο εξοπλισμό, ο οποίος εξοπλισμός είναι αυτός εδώ που βλέπουμε, σκαυτικά. Είναι ένα κίτρινο τρακτέρ μεγάλο, το οποίο είναι για να κουβαλάει καρότσες. Μας αρχίζει με, νομίζω, 4 τρακτεράκια Kramer, τα οποία είναι του 85, οπότε θα τα πουλήσουμε, 5.000 το ένα. Νομίζω. Δηλαδή 3 αυτό το χρώμα θαλασσί, ξέρω είναι αυτό. Ναι. Θαλασσοπράσινο, όπως λέει, θαλασσοπράσινο. Εδώ έχουμε ένα μικρό κοτέτσι που προς το παρόν έχουμε μόνο ένα κόκορα μέσα. Δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε λεφτά ακόμα. Βασικά, μην έχεις κάνει accept. Κάνουμε λίγο accept, το L. Για να έχω λεφτά κι εγώ. Ναι. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται βασικά. Πατάς το L και με κάνεις accept. Ή το P. Το όνειρο με το. Συγγνώμη για την κυρία Θεκύρα, αλλά έπρεπε να κάνουμε separate accounts, δηλαδή να πληρώνεται και ο χρήστος. Ναι, θέλω κι εγώ λεφτά. Δεν έχουμε σαν Αλβανό να δουλεύει τζάμπα. Και είχαμε μείνει στο κοτέτσι, οπότε αυτό είναι το αρχικό μας κοτέτσι μόνο με ένα κόκορα. Δεν έχουμε λεφτά για αρχή. Θα αγοράσουμε σε λίγο κότες. Έχουμε εδώ κάποια σάιλο τα οποία χωράνε μέσα και τοποθετούμε και φυλάσσουμε διάφορα. Όπως καλαμπόκι, σιτάρι και διάφορα άλλα σιτηρά τα οποία βγαίνουν από τη γη μας. Εδώ έχουμε πατάτες και εδώ ζαχαροκάλαμα. Μας αρχίζει με αυτό το παιχνίδι. Εδώ είναι η γενική αποθήκη η οποία έχει σπόρους που μπορούμε να φυτέψουμε στα χωράφια. Έχει διάφορα γκαράζ στα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε τα οχήματά μας. Είναι άχρηστα. Δεν είναι άχρηστα βασικά. Είναι για μορφιά, εντάξει. Απλά τα εδώ πέρα μέσα, δεξιά ναι. Βάζουμε το σανό, νομίζω. Τι κάνουμε εδώ πέρα δεξιά? Ναι, εδώ μετά πετάμε, νομίζω. Βάζουμε το σανό, το πουλάμε, τα ταΐζουμε σε αγελάδες ή οτιδήποτε. Δεξιά άλλο. Έχει κάτι για βενζίνη. Και επίσης μας αρχίζει με ένα χωράφι. Το οποίο χωράφι είναι αυτό εδώ. Και έχει ένα harvester κόκκινο. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Για αρχή μας αρχίζει το παιχνίδι με ήδη σπαρισμένο χωράφι. Αν θες βγεις γιατί κάνει θόρυβο αυτό. Ναι. Με ήδη σπαρισμένο χωράφι με σιτάρι νομίζω. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Επίσης μπορούμε να αγοράσουμε και άλλα χωράφια άμα πάρουμε λεφτά. Αλλά είναι πολύ ακριβά τα γύρω γύρω χωράφια. Ναι, έχουμε και δάνειο η αλήθεια είναι. Ναι, Έλληνες περιμένετε. Άμα θες κάνει zoom out να έχεις χάρτη μεγάλο. Με το F9, με το 9 σκέτο. Λέω να πάω να πάρει το τραχτέρι το άλλο για να... στο τοποθετώ που γίνεται. Α, έτσι γίνεται. Με το Q παίρνεις το... Εγώ θα φέρω το τραχτέρι το άλλο. Που μας λέει. Ωραία, φίλε, πρέπει να το μάθω. Κι εγώ καιρό όπως. Άμα θέλετε μπορείτε να προσλάβετε και εργάτη για να κάνετε δουλειά που κάνει ο Λίας τώρα, αλλά δεν νομίζω πως σημαίνει. Καλό να προσλάβω ένα εργάτη γιατί θα γίνει δουλειά. Ωραία. Οπότε σας δουλεύει μόνο του με εργάτη, αλλά πληρώνεται πολύ για αυτό που κάνετε. Όταν θα είναι έτοιμο το μηχάνημα και θα γεμίσει από σπόρους, τότε θα βγει αυτή η σωλήνα στα πλάκια και θα πρέπει να πάμε το συγκεκριμένο φορτηγό για να το... Θα το κάνω εγώ, μην τα κάνεις όλα εσύ. Θα το κάνεις εσύ, ναι. Το παιχνίδι είναι γερμανικό, όπως θα καταλάβατε. Ναι, να σε δω λίγο από κοντά. Βέβαια. Γαλανομάτης Γερμανός, τι άλλο. Ξανθός δεν είμαι όμως, είμαι. Είσαι μιγάς. Εντάξει, για παιχνίδι του 2013. Είναι αρκετά καλό, ειδικά για farming, γιατί συνήθως τα farming είναι λίγο όταν
Αυτόν. Δεν είναι πολύ καλά. Ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι το ξεχωριστό. Το είχαμε πάρει εδώ και καιρό, αλλά δεν είχαμε βρει την ευκαιρία να το ανεβάσουμε. Νομίζω βγήκε Φεβρουάριο. Ναι, κάπου Μάρτιο. Δεν θυμάμαι καν. Είναι η ώρα νομίζω να μπει στο τζιπάκι για να το αδειάσεις. Αυτό κύριε Σκύνη, το στενό που ταΐζουμε στις αγελάδες, το μαζεύουμε με κάποιο δικό μηχάνημα αργότερα. Εντάξει, πάω. Ή όχι ακόμα. Όπου θα σταματήσει βασικά λέω να πάω. Πήγαινε τώρα. Μην τον ενοχλώ για τη στρίβη τώρα. Αργότερα παίρνετε μεγαλύτερα μηχανήματα. Που για να... κοστίζουν πολύ. Ναι. Κοστίζουν για την ακρίβεια πάρα πάρα πολύ. Αλλά αυτό το, το μαγαζί, ξέρω εγώ, αν πατήσετε πει, βλέπετε ότι μπορεί να αγοράσετε διάφορα τραχτέρ. Πώς θα πούνε σωλήνα. Μέχρι 360.000 δηλαδή, κοντά. Ωραία. Έχει front loaders που βοηθάνε για να μετακινείτε το σανό και διάφορα άλλα. Harvester, όπως είναι αυτό που παίρνει τους σπόρους αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει διάφορα άλλα που φυτεύουν πατάτες και ξέρω εγώ. Έχουν καρότσες που βοηθάνε στη μετακίνηση σπόρων. Ωραία, πήρα ό,τι είχε. Ωραία. Σκαυτικά, διάφορες φυτευτικές μηχανές, σπρέι. Απλά κλείθη μηχανή άμα θες, γιατί... Κάνουνε πει... πολύ θόρυβο ρε φίλε, αυτό το παιχνίδι έχει πολύ θόρυβο. Και δεν νομίζω πως μπορεί να το χαμηλώσεις. Ναι, ναι. Αυτό είναι για να μεταφέρετε την κοπριά την Αγελάδα για να πάει στο χωράφι για να πιο δυνατά τα φυτά. Και αυτό επίσης. Εδώ έχει κορευτική μηχανή για τον καζόν. Εγώ τον καζόν αντί να το πετάτε και το χόρτο από έξω. Χόρτο. Χόρτο. Δεν ακούγεται ωραίο. Σωστό. Αυτό δεν ακούγεται ωραίο. Τέλος πάντων. Το πώς περνάμε. Το πετάς Αγελάδες αυτό τέλος πάντων. Αυτό είναι για να σιρένετε το χορτάρι. Και αυτό το ίδιο. Και έχουμε διαλέξει με διάφορες καρότες και διάφορα μηχανήματα για να μην πολυλογούμε. Συγγνώμη που θα διακόπτω, αλλά χρωστάω 31 ευρώ. Τι ωραία. Δεν με πλήρωσες. Είμαι φτωχός εσύ. Είμαι φτωχός εσύ πόσο λεφτά έχεις πάνω σου. Έχω 11 χιλιάρικα. Μην κοιτάς εμένα με αυτό το μάτι, μην σε αλλιώσω. Ίδιοι είμαστε, φίλοι, ίδιοι είμαστε. Ναι. Και εδώ πέρα μπορούμε να αγοράσουμε βασικά ζώα. Η μία κότα κάνει 40 δολάρια, κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, 40 δολάρια, εντάξει, αυτό είναι κλεψιά. Αυτό είναι απλά κλεψιά. Κλείθη μηχανή, σε παρακαλώ, γιατί νευριάζω. Ωραία. Μπορούμε να επενδύσουμε και σε άλλου είδους όμως επενδύσεις, όπως ξέρω εγώ μελίσια, greenhouse για πατάτες, για λάχανο, για βότανα, ηλιακή ενέργεια, η οποία σου δίνει 380 ευρώ την ώρα επιπλέον income ή soul, wind, δηλαδή άνεμος. Παίρνω λίγο το σανέο, τι είναι αυτό από εδώ πέρα. Το Don't σπόρο. Mind me. Το σπόρο, ναι. Το σιτάρι. Βασικά αυτό εδώ πέρα το harvester πρέπει να είναι του 70, αν δεν κάνω λάθος. Του 80, του 75 νομίζω είναι. Από ό,τι είχαμε δει. Να το γέμισε. Είμαι 37%. Αφού στο λέω εγώ, ρε φίλε. Αυτό είναι. Τα πόδια σου είναι στον αέρα. Τα πατάτε, εντάξει. Σωστά, φίλε. Ως με τελειώσει, λέω να κάνουμε εδώ ένα pause για να μην... ναι, να μην κουράζεστε. Ναι, μην κουράζεστε εσείς και θα γυρίσουμε σε λίγο. Μετά από κάμποση ώρα, ήταν πολύ ωραία βασικά αυτή. Τελειώσαμε γιατί το εργαλείο είναι κάπως παλιό και δεν λειτουργεί καλά. Το 80 περίπου. Το 70. Μη, όχι, όχι, όχι. Μισό. Τώρα τα κάνω όλα μόνο. Εντάξει. Πάμε από αυτά. Οπότε τώρα αφού έχουμε τελειώσει το παιδί. Μόνο δεν ακούεις ήδη πολύ. Σίγουρα δεν ακούγομαι πολύ. Επειδή είναι δυνατές οι μηχανές. Ναι, μ' ακούτε! Και να ρωτιέμαι αν χαμηλώνει. Χαμηλώνει άμα βγεις όμως από το σέλιο. Τράστα.
φραγκά. Πολλά αυτά. Κάπω τα φραγκά. Φραγκάκια. Κοίταξε, πρώτο μα μέλημα είναι να πάρουμε μια μεγαλύτερη καρότσα γιατί εδώ πέρα. Είναι σκουριασμένη. Έχω 870 ευρώ πάνω από έτσι. Είναι ότι μπορεί να φανταστείς ότι έχουμε μόνο 10 χιλιάρια γιατί ζούσε ένα χίλια. Πότε. Για μισθό, κατάλαβες. Πηγαίνεις. Θα το γεμίσουμε αυτό εδώ και θα πάμε να τα πουλήσουμε κάτω στην αγορά. Και γιατί το άδεια στις in the first place. Γιατί ήθελα να πάρω άλλη μάρκα. Εντάξει, είσαι πολύ άργος. Τα πόδια σου περάσουν. Όχι, πένα κρύ. Όχι. Πένα κρύ. Μάντα λες. Θα κάνουμε αγώνες τώρα, έτσι. Θυμάσαι. Αυτός ο πρώτος. Α, όχι. Δεν ξέρω τι πάει. Κάνα κρύ. Κάτι, κάτι πέρασε η μηχανή. Κάτι άλεσε. Απλά αυτό κάνει την μερευρία της φίλε. Τι. Απλά μη φοβούσα πως είναι αυτός. Γαμώτο. Αυτός ο πρώτος. Και θα έχεις πάει στα μισά της διαδρομής. Αγωνισμός. Κοίταξε, το μόνο που με ενδιαφέρει προς το παρόν είναι να δείξω πώς πολλούνται. Κατάλαβες τα προϊόντα γενικά τα γεωργικά. Για το υπόλοιπο έχουμε τελώς διαφορετική προσπάθεια. Γιατί αυτός ο πρόεδρος, ωραία. Κάνω το στόπ εδώ. Όχι, ναι, είναι πίτσα. Παίρνω το δρόμο. Αυτός ο πρόεδρος. Πώς το προφυλάει κιόλα. Πολύ ωραία αυτό, δεν έχω σκάφει πάνω. Εγώ αρχίζω από τώρα να πηγαίνω πίσω, γιατί έχω κάνει μεγαλύτερο. Για τόσο λίγο που βγάλαμε τέλος πάντων, πήραμε κοντά στα 4.000. Ναι, εγώ έχω 4.000 για 22 λεπτά. Αλήθεια. Ρε κλεφτάρα. Όχι. Λέμε να το κάνουμε κάποιες φορές αυτό εδώ για να αλλάξουμε και καρότσα, εννοείται. Και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε πάλι. Αγοράσαμε μια... Μια ωραία καρότσα, οικονομική καρότσα. 21.000 για την ακρίβεια. Καθήκαμε και πουλήσαμε διάφορα σιτηρά από εκεί. Επίσης όλες περιμένουν περισσότερα για πριν 2013. Ναι, περίμενα περισσότερα που είναι το 2013, αλήθεια είναι. Αλλά είναι αρκετά καλό προς το παρόν. Έστω να βγει το 2014. Πιστεύω να φτιάξουν μόνο τα ζώα, δηλαδή να τα μετακινείς, να κάνεις διάφορα πιο ρεαλίστικα πράγματα. Ρε, γάτε, φύγε από εκεί. Αυτό πιστεύουμε να είναι το πρώτο επεισόδιο του Farming Simulator 2013. Μπορεί να το συνεχίσουμε, μπορεί και να μην το συνεχίσουμε, ανάλογα. Εξαρτάται πάντα από εσάς. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και το βίντεο αυτό. Αυτά από εμάς. Καλή σήμερα.